Τα ακούστηκε. Ναι. Μουά. Είναι του Λεπά αυτό. Λαμποσιτσά το ουρκά. Με ζηλεύεις για το τίποτα. Κι όλα μου τα βλέπεις βοβδά. Έτσι λέει το τραγούδι. Α. Πολύ ωραίο. Καλησπέρα! Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε ξανά στο Loka Report για ακόμα μία φορά. Εδώ μεσημέρι ζωντανά. Καλημέρα είναι ακόμα. Είναι πρωί. Όχι, δεν είναι, μισή πρωί. Είναι πρωί. Δεν είναι... Μια μισή ώρα. Για την ακρίβεια 1:39. Δεν είναι καθόλου πρωί. Τα παιδιά έχουν ξυπνήσει, έχουν γυρίσει από το σχολείο ή θα γυρίσουν από το σχολείο. Εμείς είμαστε εδώ για να είναι ακόμα στο σχολείο, γιατί δεν έχουμε πολλά μηνύματα ούτε στο Twitter ούτε στο Facebook. Ναι, ναι. Παπάκι Loka Report και κάτω από τη φωτογραφία του Loka Report στο Facebook. Δεν έχουμε σε μηνύματα. Λιγάκι όμως θα έχουμε. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουμε. Να σου πω σήμερα δεν είμαι σαν την πένθιμη χείρα. Τώρα που το λες σαν τη μαύρη χείρα. Ναι. Ξέρεις το τραγούδι που το λένε Black Widow. Ναι, τη Ρίτα Ώρα. Ναι. Εγώ μέχρι τώρα το έχω και να με παίρνει τηλέφωνο, αυτό ακούγεται. Ναι. Και μέχρι. Ρίξε ένα τηλέφωνο. Περίμενε. Να το ακούμε, περίμενε, βάλω ήχο. Περίμενε. Ρίξε. Περίμενε, βρε. Γιατί είναι και λίγο αργό το κινητό μου. Αφού έχει πέσει 15 φορές. Τώρα. Θα πάρω άλλο. Σε 15 χρόνια, όταν θα έχω λεφτά. Λοιπόν, περίμενε. Φρανίτο. Άκου. Ξέρεις το τραγούδι αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Ό,τι τι. Εντάξει. Και λέει κάποια στιγμή, κλείσε. Είναι να αποδείξω ότι το είχα. Κάποια στιγμή λέει Black Widow, baby. Ναι. Και νόμιζα ότι έλεγε μαύρο παράθυρο. Ναι, Black Widow. Και τις προάλλες είμαι στα μάξι με δύο φίλους. Και λέω, ρε φίλε, βάλε το Black Widow. Και μου λέει, ποιο είναι το Black Widow. Λέω, Black Widow, baby. Και μου λέει, τι Black Widow, ρε βλάχο, μαύρη χείρα, Black Widow. Α, είναι, ρε, είναι άλλο το Window, man, και άλλο το Widow. Το χειρότερο είναι ότι εγώ το είχα κατεβάσει σαν Black Widow. Man, Window. Ναι, και δεν είναι, είναι Widow. Ναι, Widow, χωρίς N ανάμεσα στο N και το D. Το Widow είναι χείρα. Ανάμεσα σε τι? Το Window είναι Window. Ναι. Η χείρα είναι Widow, χωρίς το N. Μεταξύ? Του D. Και ποιο άλλο λέει? Του I. Α, πριν είπες μεταξύ το N και το D. Όχι, μεταξύ... Το N, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει ναι, είναι φίλο, το παράθυρο. Όταν δεν μπαίνει δεν είναι. Εγώ ας πούμε δεν φταίω ότι οι τραγουδίστρες τώρα, επειδή είναι από Αυστραλία και είναι βλάχα, δεν ξέρει να πει Widow. Όχι, αυτή μια χαρά τα ξέρει. Εσύ είσαι λίγο βλάχος. Black Widow, baby. Εσύ εγώ δεν είμαι καθόλου βλάχος. Έχω και δίπλωμα στην αγγλική γλώσσα, γαλλική γλώσσα και ελληνική γλώσσα και ξέρω και ισπανικά. Και σουαχίλι. Όχι, σουαχίλι ακόμα όχι. Περιμένω όχι, την... ακόμα. Περιμένω την ελικοκίνου να πάμε να μιλήσουμε με τους Μασάρ. Λίγο. Ωραία, μια χαρά σε βλέπω. Black λοιπόν, window. Και αφού είπαμε πού να στέλνουν τα παιδιά τα μηνυματάκια τους, άντε σιγά σιγά στείλτε... Τι θέλεις να βγάλεις πάλι το παπούτσι. Έχεις κόλλημα με τα παπούτσια μου εσύ. Θέλεις να βλέπεις τα πόδια μου. Έχεις ένα κόλλημα το έχεις. Την κάλτσα σήμερα. Την κάλτσα, ναι, το παίρνει. Τελική μου είναι ρο σήμερα. Γιατί εδώ. Πότε βρήκες τη ρο στην κάλτσα, ρε. Από ισπανική εταιρεία, Ανδρική. Τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, και αφού λοιπόν είπαμε που θα στέλνετε τα μηνυματάκια σας, πάμε σιγά σιγά να περάσουμε όχι. Στην πρώτη είδηση. Θέλω να πεις τι έκανες χθες. Χθες. Τι μέρα ήταν χθες. Χθες τι μέρα ήταν, Τετάρτη. Με το που γύρισα στο σπίτι... Τι μας μαγείρεψες? Κατέβασα όλα τα χειμωνιάτικα, όλα, από την ντουλάπα που τα είχα πάνω-πάνω, τα ρίξα όλα κάτω, γέμισε όλο το δωμάτιό μου με όλα τα κουρέλια που είχα, έριξα μετά τα καλοκαιρινά από πάνω, τα έκανα όλα μήλο και άρχιζα σιγά-σιγά και μάζευα τα καλοκαιρινά. Επειδή εγώ νόμιζα ότι αυτό θα με πάρει... Πολύ λίγο, ας πούμε. Πάρει 1-2 ώρες. Παιδιά, σας πληροφορώ ότι μέχρι τις 3 ώρα μάζευα τα ρούχα μου. Μέχρι τις 3 ώρα τη νύχτα. Έχω. Τι θέλω να πω. Έχω πολλά. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει πολύ ή όχι. Σίγουρα δεν το έχετε προσέξει γιατί. Αλλά δεν μας μιλάει τελευταία για την Μπάνη. Α, όχι καλέ. Μια χαρά είναι η Μπάνη μου. Μια χαρά είναι. Την έβγαλα. Πού είναι η Μπάνη? Την έβγαλα. Χτες παίζαμε μέχρι το ναι. Βράδυ. Ναι. Και τι λέει, καλά πάει. Καλά. Το καινούργιο αγόρι. Καλά. Δεν έχει αγόρι. Α, όχι.
Δεν έχει. Δε... Αποφάσισα τελικά να μην την κάνω μάνα. Αποφάσισα να μην τη ζευγαρώσω. Δεν θέλω να μου ταλαιπωρηθεί στη γέννα. Σίγα και τι τα κάνει τα κουνέλια. Ε, μετά τα κουνέλια. Αν δεν τα τρως, δεν είσαι. Δεν τα φάω, ρε. Θα τα πουλήσω μετά τα κουνέλια. Για να τα τρώνε άλλοι. Όχι, για να τα πάρουν άλλοι τα κουνελάκια. Ναι, γιατί αυτά θα είναι, θα είναι ράτσα κουνέλια. Θα είναι κρυαράκια αυτά με τα πεσμένα τα αυτιά. Ψάχνω να βρω ένα γαμπρό με πεσμένα αυτιά. Όχι με όρθια. Ναι, γιατί τώρα σκέφτομαι ότι η μπάνη είναι άλλη ράτσα. Είναι κρυαράκι. Ενώ αν πάρω λιονταράκι, μετά το ένα αυτί θα είναι όρθιο και το άλλο θα είναι πεσμένο. Θα βγει περίεργο το κουνέλι η μίξη. Το κρυαράκι είναι ράτσα, βέβαια. Το κρυαράκι και το λιονταράκι. Μιλάμε τώρα για τα κουνέλια τα μίνι, ε. Ναι. Τι έχεις κρυαράκι με πεσμένα τα αυτιά, λιονταράκι, ε. Δεν μπορώ να βρω ένα κρυαράκι, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να βρω ένα κρυαράκι να τη ζευγαρώσω. Τα κρυαράκια είναι πιο μεγάλα, είναι τόσο, έτσι. Τόσο περίπου. Ε, και τίποτα. Μετά τι έκανα, τη έκοψα τα νύχια. Βεβαίως, πρέπει να τη κόβει τα νύχια κάθε τόσο. Τη κάνει και μανικιούρ. Τη καθάρισα τα αυτιά. Τη έκοψα το τρίχωμα. Γύρω-γύρω, ναι, σε μια περιοχή εκεί πέρα που είναι ευαίσθητο. Πού? Στο ποπό του κόβεις τις τρίχες, πάει το κομμωτήριο, το κουνέλι. Πρέπει να πηγαίνει, ναι. Γιατί? Γιατί, ας πούμε, δεν άμα... Δεν πλύνονται. Ή δεν πλένον. Είναι, ας πούμε, προς τα σκυλιά που πηγαίνει και μαζεύει και δεν... Όχι. Αυτή πλένεται σε όλο της το σώμα, αλλά εκεί πέρα, ας πούμε, όταν κάνει την ανάγκη της, δεν μπορεί να φτάσει, δεν το ακουμπάει. Κολλάει. Και κάπως έτσι. Ναι, και πρέπει να τη δώσει εσύ τη βοήθειά σου να την καθαρίσει. Οπότε καθόμουν μαζί με τη μάνα και προσέχαμε το παιδί χτες. Γι' αυτό ήδη στην αλεπορία το κουνέλι καλύτερα να το κάνουμε στο φάδο, είπα. Όχι, Έλια. Να μην το κάνει στη φάδο. Γιατί. Στο φάδο, εσύ. Εσύ το κουνελάκι είναι πολύ ωραίο ζωάκι. Είναι πολύ τρυφερό. Ξέρει τι ωραίο είναι. Άκουσε με τώρα. Ξέρει τι ωραίο είναι το κουνέλι να το βάλει σε αλουμινόχαρτο. Όχι σε άλλο, σε αλουμινόχαρτο. Δεν μπορώ. Στο φούρνο. Με λαδάκι και βαχαρικά και γύρω-γύρω κρεμμύδια, ντομάτα και πατάτες. Για να μην σε βάλω εγώ στο φούρνο με κρεμμύδια, ντομάτας και πατάτες, ναι, πάμε σε ένα break να σου... Δεν θα μαγειρέψω για τα γενέθλια μου, δεν θες. Θα μαγειρέψεις κουνέλι, δεν θα πατήσω το πόδι μου. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Βλέπετε. Το έχετε καταλάβει. Το μυστικό της επιτυχίας. Τον είδες προχθές που είχε πάει στο Θέμο. Όχι. Πω, ρε, τι έχασες. Εμείς τον είδαμε οικογενειακός. Όλοι μαζί. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, δεν ξέρω. Καθίσαμε στην τηλεόραση και θαυμάσαμε το κάλος και την ευστροφία του Σάκη Ρουβά, πραγματικά. Δηλαδή, είπε, ξέρεις τι είπε. Είπε ότι κάθε χρόνο κάνει πρώτα σιγά μου στην Κάτια Ζιγούλη και η Κάτια του λέει όχι. Κάθε χρόνο. Ρε Σάκη, τι κάθεσαι. Ναι. Και λέει μετά, ρώτησε ρε παιδί μου τον Μπερί και τον, και σαν μπορούσε να και τον κύριο Αναστασιάδη. Το ρώτησε, του λέει, μήπως ξέρετε καμία καλή συνταγή, ρε παιδιά, να τη πω να με παντρευτεί. Μήπως και γίνει το θαύμα και μου πει το ναι. Αλλά τίποτα. Η Κάτια ανένδοτη κάθε χρονιά λέει, του λέει όχι. Και μάλιστα μια φορά είχε πει ότι τη είχε κάνει πρώτα σιγά μου στην Τίνο. Είχε ανέβει, λέει, πάνω στα σκαλιά γονατιστός και τη έκανε πρώτα σιγά μου. Πω, ωραία, αυτός είναι άντρας. Αυτή είναι πρώτα σιγά μου, ορίστε. Αυτή είναι. Και η Κάτια τίποτα, παιδιά. Όχι. Σιγά να ανέβω εγώ τις σκάλες με τα γόνατα για να του πω πάντρεψέ με. Αφού είμαι χρυσό, τι όχι, να σου πω εγώ. Με, παντρέψουμε. Αυτό. Δεν λέω τώρα η Κάτια, αλλά χαζή είναι αυτή που θα του πω εγώ, παντρεψέ με. Γιατί, αφού έχουν κάνει τρία παιδιά μαζί. Δεν βλέπει. Θέλει να επισημοποιήσει τη σχέση τους. Έχουν αποκτήσει η τρία Κάτια, παιδιά. Η Κάλια, πώς τη λένε, Κάτια. Κάτια. Η Κάτια δεν είναι πολύ έξυπνη, γιατί λένε ότι η διάρκεια από αυτό το ωραίο, όταν είσαι με κάποιον άτομο και υπάρχει αυτό, την πεταλούδα μέσα στο στομάχι και τα λοιπά, κρατάει δύο χρόνια μετά από το γάμο. Μα αφού ο Σάκης αισθάνεται έτοιμος να δεσμευτεί. Εδώ όλες οι ρουβίτσες, ρε εσύ, παρακαλάμε να τον παντρευτεί και δεν θέλει Κάτια. Όλες οι ρουβίτσες λέμε, αχ, να το πάρει το παλικάρι δηλαδή. Και δεν θέλει Κάτια. Μου φαίνεται λίγο, τι να σου πω. Γιατί να παντρευτούν, αφού έχουν τρία παιδιά και μένουν μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Για να επισημοποιήσουν, για ένα χαρτί. Όχι για ένα χαρτί, για να πάρουν και την ευχή του Θεού.
Γιατί όταν παίρνεις, όταν παντρεύεσαι, στην εκκλησία πάντα μιλάμε, παίρνεις και την ευχή του, του Χριστούλη, του Θεούλη, της Παναγίτσας, να έχεις έναν βίο ανθόσπαρτον και μια καλή ζωή. Να δώσει και τη συγκατάθεσή του και η ανώτερη δύναμη. Γι' αυτό είναι. Δεν το κάνουμε το γάμο εδώ πέρα συμφεροντολογικά. Τον κάνουμε για να σε ευλογήσω εγώ. Εγώ ακόμα που δεν έχω πάει σε ελληνικό γάμο, 4 χρόνια εδώ και θέλω να πάω να σπάσω πιάτα, να χορεύω κριτικά και τέτοια. Σε ελληνικό γάμο, δεν έχεις πάει ποτέ. Στην Κρήτη πρέπει αφού να πάει. Αφού εσύ δεν θα παντρευτείς, τι λες. Στις γάτες θα με πας. Καλά, εσύ τώρα που το θυμήθηκα, εσύ Ιβάν, θέλεις πολύ ξύλο. Μόνο εγώ αυτό ξέρω. Σου λέω. Εσύ δεν θα παντρευτείς ποτέ. 10 χρόνια το καημένο. Δεν θα παντρευτείς ποτέ. Όχι. Δεν ξέρω. Μάλλον θα παντρευτώ. Το χάρο. Με τον αδερφό σου. Όχι το χάρη. Ξέρεις πού θα βγουν τα παιδιά. Βαρεμένα. Σαν τον Τουταγχαμών. Αλήθεια, αυτό. Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση. Α, πριν πάμε στην είδηση να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το λέμε εδώ πέρα. Παιδιά, κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωσή μας για να... Το Pixie σας παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Αθήνα κορυφαίους DJs, όπου μπορείτε να τους απολαύσετε στο Gazi Music Hall, χωρητικότητας 4.000 ατόμων. Και τι κάνουμε τώρα. Μέσα στην σελίδα στο Facebook του Matt TV, κάτω από τη φωτογραφία του Loka Report, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, όπου κάθε Παρασκευή κληρώνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε. Τι κάνεις, καλέ? Τι κάνει? Για να πάτε λοιπόν να δείτε από κοντά τον κορυφαίο DJ και παραγωγό της τέκνο, Jamie Jones, όπου συμμετέχει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως και εμείς σας δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να πάτε με 5 διπλές προσκλήσεις εκεί πέρα. Την Παρασκευή θα ανακοινώσουμε και τους υπόλοιπους σούπερ τυχερούς, αλλά εσείς βιαστείτε, διότι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, γίνεται το event. Ναι, γίνεται το event. Εντάξει. Δεν είμαι σήμερα σαν τη βλάχα. Μου τη ζήτησε ο Ισπανός από τηλεόραση. Τι! Σοβαρά μιλάς. Ερωτεύτηκε χθες. Και σήμερα που είμαι έτσι σαν τη βλάχα, σαν τη μαύρη χείρα σήμερα. Δεν μου είπες να φορέσω κάτι, ρε παιδί μου. Να κάνω το μαλλί μου μπούκλα. Θέλω να του το γνωρίσεις την ελευθερία, αλλά δεν θέλει. Δεν της αρέσει της ελευθερία. Λέει ότι πάει μακριά. Ρε, να κάνουμε ένα προξενιό. Ναι. Πω, πολύ μου αρέσουνε. Λέει η ελευθερία να πάμε στην πρώτη είδηση. Όχι, δεν πάει πουθενά. Πάμε στο Facebook. Ελευθερία. Εσένα πώς σου φάνηκε ο... Πώς... Ελευθέρω, να το διορθώσουμε. Πώς σου φάνηκε ο Ισπανός συνάδελφος? Α! Ρώτα πώς σου φάνηκε στη Μαρία, στην Πλάνα. Και στη Μαρία είναι πάνω. Όχι, δεν είναι πάνω. Στα γραφεία του είναι. Στη Μαρία πώς, τι. Και στη Μαρία άρεσε. Παιδιά σφάζονται κοπελιές στα πόδια του Ισπανού, του δημοσιογράφου. Εδώ θα χαλάσουν οι φιλίες μεταξύ της. Τι θέλω να σου πω, πριν να πάμε ειδήσεις, θες να διαβάσουμε λίγο τίτλους. Περιττό να σου πω ότι είχε σουξέ και ο κοντός, ο κάμεραμαν. Το έμαθα, αλλά αυτός δεν είναι. Yes, the Spanish lover, ε. Λοιπόν, με τρίχα και πουλόβερ. Α, δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Το ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο. Ναι, δεν γίνεται. Όχι, και το άτομο που το έπαθε το κουκοβλόκο. Γιατί είναι ντροπαλή η κοπελιά, δεν μπορώ. Γραφείο συνοικιασίων πρέπει να ανοίξουμε, ρε εσύ. Να, τη βρήκα την μελλοντική μας δουλειά. Άκουσέ με. Έλα. Θα σου διαβάσω μερικούς τίτλους, ναι, από εφημερίδες. Για δώσε. Ποιους έχουν κάνει βότοξ? Αυτοί που λέγαμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ η ωραίο. Η Ρενέ Ζελβέγγερ. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε μετά. Σε ποια εφημερίδα? Στο Βήμα. Ωραία. Για πες. Δεν θα το πούμε τώρα. Δεν μήνυμα ενότητας. Γιατί μου το αλλάξει τώρα? Γιατί πρέπει να πατήσεις πάνω στην είδηση. Όχι, δεν πειράζει. Ωραία. Πες τους σημαντικότερους τίτλους πάνω, έτσι όπως εμφανίζεται. Πολιτική. Στις 2:30 στο Μεγάρο Μαξίμου. Ναι. Ο Γίγας. Γιατί μου το αλλάξει τις ειδήσεις? Γιατί αλλάζουν κάθε τόσο? Όχι, παρέθηκα. Όχι. Είναι πολύ γρήγορα για μένα. Βάλτε το ξανά άλλη μία. Δώσε full screen. Πολιτική. Γιατί πάει τώρα πάνω? Πολιτισμός είναι. Έχω πρόβλημα σήμερα. Εδώ, Σαμαρά Βενιζέλο, τέλος πάντων, βρίσκονται για τρόικα και Υπουργείο Άμυνας. Ωραία. Και για σουβλάκια και για φαγητό. Δώσε ξέρουμε. Παρακάτω. Τι. Αυτό είναι το love story, το αληθινό. Το love story του Βενιζέλη. Εγώ νομίζω ότι Σαμαρά. Τον Σαμαρά το ρίσει έτσι, να είναι σφιχτό. Κοίταξε, αν κάνει... κρίνουμε. Γουρουγουρουγουρου. Έχουμε και είδηση όμως που πάλι με έναν έτσι κύριο Τσουποτούλη βρέθηκε, με τον κύριο Καραμαλή. Δεν την έχουμε τελικά. Ναι, δεν την έχουμε, τη βγάλαμε. Όχι, όχι, τη βγάλαμε. Τη βγάλαμε, γιατί.
Γιατί χτεσινή ήταν να μου πεις βέβαια, αλλά πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, όλο συναντήσεις είναι αυτός ο κύριος Σαμαράς. Στο... Έχει κάτσει στο γραφείο του καμία μέρα. Εκεί πέρα να δει τα προβλήματα που γίνονται κάθε μέρα. Τέλος πάντων, ας μην τα συζητήσουμε τώρα αυτά, γιατί είναι πονεμένη και μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, τι θέλετε να προχωρήσει, τι έγινε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι, ο Λοβέρδος. Αυτό, ο Λοβέρδος, ξέρω εγώ. Α, ναι, αυτός ήταν παιδείας. Ναι. Και θρησκεία. Ναι, ναι. Καλά να πας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να διαλύει σύγκλητους. Σύγκλητους. Τι είναι αυτό. Θα σου εξηγήσω παρακάτω. Διάβασε τις πιο πολλές. Διάβασε τίτλους. Να δεν. Διάβασε κοινωνία. Τι λέει, ποινές, χάδι για δύο νεαρούς. Όχι, άστο αυτό, μην το πεις. Όχι. Είναι σοβαρό πολύ. Εδώ που βλέπω λεφτά, λέει, η ώρα της κρίσης για την διαφορά στην Ελλάδα. Για τη διαφορά. Αξιολόγηση δεσμευσέων από μέλη του ΟΟΣΑ και των Ηνωμένων Εθνών. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Και μετά λέει και θέλω να πάμε σε άλλη εφημερίδα. Πάμε και σε άλλη. Που διαβάζω πολύ ωραία. Πάμε. Η καθημερινή τι μας λέει σήμερα. Ναι. Συμφωνία για όλα έως το τέλος του έτους. Για όλα τι εννοούνε. Για όλα, επί παντός θεμάτων. Τι άλλο μας λένε. Διεκοπή λόγω επεισόδιων η συνεδρίαση τη συγκλήτου του ΕΚΠΑ. Μάλιστα, πάμε πιο παρακάτω να δούμε και άλλες. Εσύ καταλαβαίνεις κάτι. Καταλαβαίνω. Γιατί εγώ είναι σαν να μην... Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω. Όπως όταν διαβάσεις το πίσω από το σαμπούνι και το αφρόλουτρο που γράφει έχει αυτό, αυτό, αυτό. Και ναι. Διαβάζεις αλλά λες ξέρω τι είναι αυτό. Δεν το ξέρω. Και τι έχει μέσα, τι περιέχει, δεν ξέρεις. Ναι. Θα πληρώσουν λιγότερο εμφιά 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Συγχαρητήρια τους. Να δούμε, θα γίνει. Έως το 50% κούρεμα κόκκινων δάνειων. Δανείων. Δηλαδή κόκκινο, μάλλον θα κουρευτούν τσάμπα. Όχι, πάμε παρακάτω. Το λευκό παλάτι με τα 1000 δωμάτια. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όχι. Τσάμα τις και τα πάνω ποτέ. Περισσότερα από 1500 κατεστραμμένα ακίνητα και αυτοκίνητα από τις πλημμύρες. Τέλεια. Με τη βιβλική καταστροφή που είχε γίνει τις προάλλες. Όχι, εγώ καπουτσίνο πίνω. Α, την εσπρέσο. Έχουμε και εσπρέσο. Έχουμε το βήμα τώρα ανοιχτό, αν εντάξει. Εσπρέσο πώς γράφεται, σαν το καφέ. Όπως το ακούς. Εσπρέσο. Ναι. GR. Ναι. Περίμενε. Για να δούμε τι έχει και η εσπρέσο. Αχ, μοσχοβολάει καφεδάκι τώρα. Πάμε να δούμε τι λέει το εσπρέσο. Ναι, αλλά ναι, αυτό, αυτό είναι πιο τρας. Τρεις σφαίρες για τον διάβολο. Δεν το ξέρουμε. Θέλω να παντρευτώ γυναίκα. Αποκλειστικό. Όχι εσύ, αυτή εκεί πέρα που μας το λέει. Ο φούρος της Αρχιεπισκοπής. Της Αρχιεπισκοπής. Ένας παπάς που κάνει τέτοιο δεν γυμναστήριο. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει την είδηση. Εσπρέσο, εδώ. Δράμα για την... Α, όχι, για τη Βέφα. Όχι. Α, να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην κυρία Βέφα Αλεξιάδου. Καθώς γιατί μου είπατε να πω σε αυτή τη σελίδα. Έτσι, για να δούμε και τις ειδήσεις. Λοιπόν, καθώς χθες έφυγε από την ζωή η κόρη της, ήταν μια είδηση όπου μας ευνηδίασε όλους. Κανείς δεν το περίμενε, διότι η γυναίκα ήταν νεότατη, πολύ αξιόλογη και βραβευμένη στο χώρο της. Εμείς να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια. Και έχει άλλο που λέει εδώ, ο γαβρός έδιρε τους κουβάρους. Ο γαβρός έδιρε τους κουμπάρους. Ωραία. Η Δήμητρα λέει αντίο στη βίλα της της Αγράμπελης. Η Δούκησα με αόριστη τουαλέτα. Με αόρατη. Α, με αόρατη. Αόρατα. Ήτανε και άριστη. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Αμφίπολη. Εντάξει. Λοιπόν, φτάνει. Είπαμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις fashion μας. Parties με καυτές. Διαβάσαμε. Γκέισες. Εντάξει, παιδί μου. Και φτάνει. Φτάνει. Σταμάτα. Ρε φίλε. Η τουρκάλα που γράφει χιλιόμετρα. Ωραία. Λοιπόν, και αφού διαβάσαμε σήμερα συγγνώμη, και ενημερωθήκαμε φόλης της ύλης, πάμε να μπούμε και στην καρδιά των εξελίξεων και των ειδήσεων. Όχι, όχι. Πλάκανε σαν το κουλούνι. Αυτό που διάβασες προς τα πάνω με τις γκέισες. Ναι, όχι, δεν. Θα σου εξηγήσω μετά. Λοιπόν, πάμε στη στάση εργασίας όπου έχουμε σήμερα στο ακόμα. Μετρό, στον ηλεκτρικό και στο τραμ. Όχι, δύο λεπτά έχουμε ακόμα. Μην πάτε ακόμα στο μετρό. Ήταν από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Δύο λεπτά άρα ακόμα. Τώρα λογικά λίγοι όπου να είναι. Να φύγετε σιγά σιγά από το σπίτι, είναι απαραίτητο το μετρό.
Την πραγματοποίησαν λοιπόν, όπως ξέρουμε, οι εργαζόμενοι του μετρό, του ηλεκτρικού αλλά και του τραμ, και σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων τους, θα είναι για συγκεκριμένες ώρες, αυτές που είχαν προγραμματιστεί, με το θέμα την υπογραφή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Έχουν πρόβλημα. Άλλες απεργίες έχουμε, ρε Φρανή, το έχουμε απεργίες, τελεία, δεν λέμε. Για βάλε να μπορείτε δούμε τι απεργίες έχουμε. Ελπίζω εσείς που μετακινηθήκατε με όλα αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην είχατε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν και εντάξει, μια στάση εργασίας τώρα των μέσων μαζικής μεταφοράς μας πάει όλους πίσω, έτσι. Σήμερα έχουμε πρώτα απ' όλα θα έχει κίνηση στους τις απεργίες του ηλεκτρικού μετρό και τραμ. Ναι. Στα δικαστήρια υπάρχει και στάση εστάση από τις 12 μέχρι τις 3. Ναι. Τι εστάση δεν ξέρουμε. Του Νίκα. Και... ναι. Ρε. Και έχουμε γιορτή. Ζινόβιο, Ζινόβια. Χρόνια πολλά στη Ζινοβία και στο Ζινόβιο. Δεν είναι απεργία, αλλά εμείς λέμε και τους. Αν σου λένε Ζινόβιο και Ζινόβια, μήπως πρέπει να ρωτάς τον ανώτερο αυτό σου και στον εαυτό σου, αν η μάνα σου και ο πατέρας σου αγαπάνε. Γιατί είναι πολύ άσχημο όνομα. Εγώ έχω μία φίλη που ξέρεις πως την έχουν βαφτίσει. Υπομονή. Υπομονή την έχουν βαφτίσει. Υπομονή, να μην πω και το επιθετό της, αλλά την έχουν βαφτίσει υπομονή, ρε παιδιά. Δηλαδή... υπομονή, Μεγάλη Παρασκευή. Τραγικό. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Αλήθεια την έβαλε υπομονή. Υπομονή. Περίμενε. Θα φάμε και καμιά σαμπού. Ρε Μάντο. Αφού δεν το έχω. Δεν το έχω με το χορό. Πρέπει να το συνειδητοποιήσω πια και να το καταλάβω. Πνίγηκα, κόντεψα να πέσω. Λοιπόν, δεν το αυτό έχω ήταν. Το χορό. Αυτό ήτανε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Δεν το έχω σήμερα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μπάρε το I believe in Merkel. Το I believe in miracle. I believe in Merkel. Πού το θυμήθηκες καλέ αυτό. Παλιό. Έχεις δει ένα πολύ ωραίο χιουμοριστικό βιντεάκι που ήταν με ένα ποντικάκι, το I Believe in Miracles, που χόρευε και καλά, ας πούμε, έτσι το ποντίκι και στο τέλος πιάστηκε στη φάκα. Δεν το έχεις δει, ε. Όχι. Α, θα στο βάλω μετά, το δεις, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα, στο Loca Report, ολοζώντα να είμαστε. Σήμερα έχουμε κανένα μήνυμα, ρε Φρανή, το έχεις έχουμε δει. Έχουμε μηνύματα. Τίποτα. Τι μηνύματα έχουμε. Κανένα μήνυμα. Για να δούμε, μας έχουν στείλει τίποτα τα παιδιά. Α, κάτι έχουμε, κάτι έχουμε. Δώσε. Τι έγινε. Περίμενε, να κάνω ένα refresh. Πάτσε στο off. Αργυρό. Μας λέει, γεια σας. Βάλτε το σαν χορός του Λουί. Ποιος είναι ο Λουίς. Ποιο, τι. Ποιο να βάλουμε. Ποιος είναι ο Λουίς. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Η Σοφία. Γεια σας, παιδάκια. Μαντώ, Θεά, σήμερα πότε θα ξανα... παίξεις μουσική κάπου να γίνει χαμός. Θα παίξω ξανά την Παρασκευή, όχι αυτήν, την επόμενη, στο Απλά Ελληνικά. Να έρθεις, να με δεις. Ναι. Η Μαριάννα. Γεια σας, παιδιά. Αν μπορείτε, βάλτε το σαν χορός του Λουί. Στέλνουμε στο link να το βάλουμε του λίγο. Του λέει, ρε, εσύ, ναι. Ποιο είναι ο Λουί. Ένας, νομίζω, ταλαντούχος, καινούριος, Κύπριος, νομίζω, είναι ή όχι. Όχι. Ο Γεωργίου. Νομίζω, δεν ξέρω. Α, ναι, ναι, ξέρουμε τότε ποιος είναι. Εντάξει, να το πείτε στον κύριο Νίκο. Η Βάσο μας λέει καλημέρα, παιδιά, να βάλετε Λουίσα. Α, έχουν κανονίσει όλες, να μας ζητήσουν το ίδιο. Α, θυμάσαι τι γινόταν με τον Τζίμι. Ναι, Τζίνο. Με τον Τζίνο, και λέω με τον Τζίμι. Και η Μαρινέλα, στάνε μας λέει καλησπέρα, αγάπες μου, τι κάνετε. Γεια σου, ναι, Μαρινέλα. Αλλά οι Τζίνερς, τώρα που ο Τζίνο μας έχει πει ότι κάνει τραγούδι, πού είστε. Δεν ξέρω. Το είδατε στα ΜΑΔ και. Πού είστε τώρα. Δεν ξέρω, δεν έχουν εξαφανιστεί οι Τζίνερς όλες από προσώπου γης. Έχουν γίνει όλες κακουριώτερς, νομίζω. Ναι. Όλες. Καγκουρές. Όχι, του Βαγγέλη του Κακουριώτη. Κακουριώτη. Α, το πες εννοείς. Ναι. Λοιπόν, όχι κακουριώτες, μωρέ. Λοιπόν, η Let's Hug Jim Gian λέει θέλω να γίνω κουμπάρα σύμφωνα με τις φήμες του Κώστα Παπαδόπουλου και σας αγαπώ πολύ. Βάλτε Boys and Noise. Τι κουμπάρα. Ο Κώστας Παπαδόπουλος ποιος είναι. Δεν ξέρω. Σύμφωνα με τις φήμες του... Α, το δικό μας είναι τον Κώστα Παπαδόπουλο, που μας φτιάχνει τις ειδήσεις του γάμου μας και θέλει, λέει... Α, το παιδάκι. Ναι, θέλει να μας παντρέψει. Α, δεν θα παντρευτούμε, ρε. Είμαστε και λίγο αργόστροφοι.
Επίσης μας λέει, πείτε στον κύριο Νίκο να βάλει Boys and Noise. Σας αγαπώ. Κύριε Νίκο, βάλτε μια Boys and Noise, σας παρακαλούμε. Α, και λέει, και άμα παντρευτείτε, θέλω να γίνω κουμπάρα. Κύριε Νίκο, βάλτε σας παρακαλώ. Κύριε Νίκο, βάλτε λίγο Boys and Noise, αφού μας το λένε εδώ, μας το ζητάνε και τα παιδιά. Έλα ρε κύριε Νίκο τώρα, έλα, βάλε μια, βάλε ένα χαλί. Έλα, έλα, βάλε ένα χαλί, σας παρακαλούμε. Βάλε λίγο Boys and Noise. Βάλε λίγο Boys and Noise. Βάλε λίγο Boys and Noise, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, είπα. Βάλε λίγο Boys and Noise. Λοιπόν, η Δήμητρα μας λέει, γεια σου Φρανίτο, γεια σου Μαντό μου, τι κάνετε. Yeah. Ρε, μου λείπετε πολύ, φιλάκια στη Μαρία, θα της τα δώσουμε. Εγώ λέει, σήμερα ζαλίζομαι, δεν ξέρω το γιατί, ήμουν στο σχολείο και κουτουλούσα. Καλέ. Μήπως έχεις αρχίσει και λες λίγα ψεματάκια, Δήμητρα. Γιατί κάθε φορά μου λες ότι κάτι έχεις, ε. Θα σε μαλώσω έτσι και κάνεις κοπάνες, ε. Θα σου στείλω μήμη και σε μαλώσω, μπορώ αυτό σου λέω. Θέλω να σε κόψω ένα λεπτό, Μαντό. Έλα, πες. Μου έστειλαν κάτι, ναι, στο Facebook. Ναι. Δεν ξέρω αν πριν 3-4 εκπομπές, ναι, είπαμε κάτι, δεν ξέρω αν θυμάστε, που η Μαντό και εγώ παίρνουμε τις κούπες. Ναι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Περίμενε καλέ. Μήπως αγκαλιασιόμαστε. Κάνε το. Το χαμόγελο, το χασό. Και βγάνω. Για εξώφυλλο μεγάλο περιοδικό στην Ελλάδα. Ναι, κάτσε, το θυμάστε καλά. Μαρία Διαμάντο. Με αγαπάς. Σε αγαπώ. Μη μιλάς, σκάσε. Φέρε και κοίτα στον φέρε ουρανό και το παιδί να μας κάνουν και φέρε, το ψόφιλο. Φέρε και το παιδί μας. Όχι, εδώ δεν έχουν... Α, δεν έχουν παιδί εκεί, εντάξει. Θέλω σας παρακαλώ να βάλετε... Oh, λοιπόν, άκου να βάλουμε θα το κάνουμε. Full screen. Θα βάλουμε full screen το λιάκα και τη σκορδά και μετά θα μην πάμε... Μην το πεις ακόμα! Εντάξει, μωρα, αφού το ξέρουν τα παιδιά και μετά θα πάμε να ξαναπαραστήσουμε. Ρε παιδιά, μας έχουν αντιγράψει, τι γίνεται. Έλα, βάλε μια full screen λιάκα και σκορδά. Βάλε μια. Και έχει βγει σήμερα. Λοιπόν, ωραία. Δεν μας έχουν αντιγράψει. Δες το καλά γιατί θέλω να κάνεις όπως το κάνει ο Λιάγκας και εγώ τη σκορδά. Έλα. Εντάξει. Και έχουμε και τον καναπέ, κοίτα, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, στις ίδιες χρωματικές αποχρώσεις. Έλα, έλα, έλα. Κάτσε να δω ποιο πόδι έχει. Έχει αυτό. Αλλά εσύ έρχεσαι προς εμένα. Και με αυτό. Το κεφάλι τώρα. Όχι, όχι, έλα πιο εδώ, έλα πιο εδώ, έλα εδώ. Oh. Λοιπόν, γιατί ακουμπάει κιόλας. Έλα. Από εδώ. Κάτι δεν πρέπει και να ακουμπάω. Έλα πρέπει να με ακουμπάς. Έλα πιο κοντά μου. Για βάλα, δούμε. Ε! Για, έλα, χώσου πιο μέσα, χώσου πιο εδώ. Εκεί. Ε, έτσι, α, κάτσε, δεν είμαστε ίδιοι πραγματικά. Ήδη δηλαδή. Δεν είμαστε, άλλη φορά, άλλη φορά. Πόσο αγάπη υπάρχει πάντα έχουμε, που υπάρχει ένα το... εξώφυλλο εσύ... στο χαλό. Τελικά είναι πολύ εύκολο να αποζάρεις σε, ναι, σε τρυφερές οικογενειακές. Αλλά είδες, στιγμές. Σου είπα εγώ αυτό με τις κούπες και το έκαναν. Ποιο, τι, α, ναι, για πες, ποιο, τι. Είπα εγώ αυτό με τις κούπες και, και το έκαναν στο περιοδικό. Ποιες κούπες. Αυτό. Α, με τις σκούπες νόμιζα. Λέω, όχι. Και τίποτα για σκούπες. Ε, καλά, εντάξει, Φρανίτο, μα πόσο μπροστά είμαστε, ρε, εσύ. Μας κλέψαν την ιδέα, ρε, Φρανίτο. Μας αντιγράψανε. Λοιπόν, θέλω να σκεφτούμε μία ιδέα όταν θα φύγουμε μετά σε break, να βρούμε άλλο κόνσεπτ για φωτογράφηση. Οικογενειακή πάντα, όμως. Ναι, εντάξει. Εντάξει, πάμε ωραία. Σε άλλη είδηση. Λοιπόν, πάμε σε μία ειδησούλα. Αμός! Και έχουμε σήμερα και φάσεις. Ναι, πρέπει να το λέμε αυτό, σημαντικό. 250 χρόνια Gothic λογοτεχνίας στη Βρετανική Βιβλιοθήκη. Ακούστε τώρα τι είναι αυτή η είδηση. Το τρέιλερ της έκθεσης λέει... Μπείτε αν τολμάτε. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Μεγάλης Βρετανίας φιλοξενεί αυτή την περίοδο μια μεγάλη έκθεση με 250 χρόνια Gothic λογοτεχνίας. Τι σημαίνει αυτό? Ο Φραγκενστάιν της Mary Pop, καλέ τι όμορφη είμαι σήμερα. Το μάτι μου, κοίτα τι ξεκούραστο που είναι. Έχεις και ωραίο χρώμα. Ναι, το εκρού του νεκρού. Έχεις πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Σ' αρέσω. Ναι, ναι. Καλά. Α. Το κούρεμα θέλει, ναι, μου πρέπει πάει. Πρέπει να πούμε ότι η Μαρία έκανε τρελή δουλειά σήμερα. Κοίτα, κοίτα. Λοιπόν, κάτσε να πούμε την είδηση. Ο Φράγκενστάιν της Μέρι Σέλι... Όχι, πρέπει, με αληθινή φωνή Φράγκενστάιν. Ο Φράγκενστάιν της Μέρι Σέιλι και ο Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ είναι ίσως τα πιο διάσημα μυθιστορήματα αυτού του λογοτεχνικού είδους.
που ξεκίνησε το 1764. Να σου το πω σε τύπους Μίγκολ. Έλα. Περίμενε. Από το Βρετανό Χάρος Γουόπολ και το έργο του το κάστρο του Οτράντο που έχει τον υπότιτλο «Μία Gothic ιστορία». Η Gothic λογοτεχνία έχει στοιχήματα ρομαντισμού, φαντασίας, τρόμου αλλά και μελοδράματος. Αχ, αυτό ήταν. Να πνιγώ, ναι. Όχι, κάτσε τον Γκόλουμ, πώς το λέει. My precious. Σμίκολ. Θα πνιγώ κιόλας, μαύρη. Έτσι δεν το έλεγε το Σμίγκολ. Όχι. My precious. Όχι, το έλεγε... Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε. Μητεσόρο το είπε. Ρε, θα πεθά. Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste metiendo. Σου άρεσε το εξώφυλλο. Αυτό δεν είναι πιο ωραίο το εξώφυλλο, ρε παιδιά. Εγώ φοβάμαι λίγο όμως που θα πεθάνει το τιγρέ. Υποτίθεται ότι είχαμε ένα τίγρε. Μα το τιγρέ σημαίνει. Κουρουπίπι, πού είσαι! Το έχουμε στο σπίτι μας αυτό το καναπέρε, συμφρανίτο και καλά. Και ποζάρουμε, ας πούμε, στο πάτωμα τύπου ανέμελι. Έτσι. Έτσι, κοίτα, ο Φραν έχει απλωθεί κάτω, λες και είναι. Να σου πω, θέλω να μου κάνεις να απαθανατήσουμε την πρότασή μου. Όταν μου κάνεις την πρότασή μου με το δαχτυλίδι, πάρτο και βάλτο μου. Φάση τελενοβέλα. Ναι, 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 ναι. Έλα. Μοντό! Το έβαλε καλέ, το έφαγες. Φτύστο! Μοντό! Το έβαλε μες στο στόμα. Λοιπόν, πρωτοτύπησε. Μοντό! Θα μου κάνεις πρότασή μου. Μοντό! Ναι. Έχω ένα πρόβλημα, αγαπητέ. Τι πρόβλημα έχει? Κάτι έφαγα χθες και με πήραξε όλη μέρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Πρόσεξε, μην το καταπιείς και μετά το βγάλεις από άλλη. Mm. Από την αρχή, μην λες τέτοια. Εντάξει. Έλα, αγάπη μου, τι θέλεις? Αγάπη. Ναι. Πεθαίνω. Γιατί? Κάτι έφαγα. Για μένα? Κάτι έφαγα τις προάλλες. Μήπως ήταν η φασολάδα που σου έφτιαξα τις προάλλες? Νομίζω ήταν η φασολάδα, είχε πολύ σίδερο. Σίδερο? Ναι. Τι έχεις, αγάπη μου? Δείξε! Δείξε! Δείξε, αγάπη μου! Τι ήταν! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Φρανίτο! Τι δαχτυλίδι είναι αυτό? Για μένα! Μήπως θες να με παντρευτείς? I do! Πόσο do! I do do! Too much! Do στο τετράγωνο! Σε ποιο χέρι πάει? Σε όποιο χωράει! Δεν χωράει σε αυτό, στο άλλο. Στο μικρό. Στο άλλο, στο άλλο. Εδώ. Εκεί, ναι. Α! Φρανίτο, όχι! Και μετρώει τη μύτη. Φρανίτο, τι? Από εδώ και πέρα θα είμαστε για πάντα μαζί. Αχώριστοι και σε ζωή και σε θάνατο, αγάπη μου. Παιδιά, παντρεύομαι! Ναι, αλλά Μάνα! Πρόσεχε ένα πράγμα. Βγάλε τα καλά σερβίτσια. Τι είναι? Τα κατάλληλα δεν μπορούμε να τα πούμε, ναι. Θα σου πω ένα πράγμα. Έτσι και μάθω, ναι, ότι ακουμπάς, ναι, τον Μαυροκέφαλο ή τον Γιοργαντά. Δεν μπορώ. Φρανίτο, όχι! Θα είμαι πιστή σε σένα, ας το δάει μου το δακτυλίδι! Α, πονάω, τα λεφτά μου ήταν! Θα είμαι πιστή σου! Φύγε! Γιατέμε! Αφήγετέμε! Τη συμφορά βρήκε το τίγιο σπιτικό μας! Τώρα πώς θα μεγαλώσει το παιδί σου! Φρανίτο! 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 Δεν έπρεπε να πω ότι το παιδί είναι του Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη! Τον σκότωσα! Εγώ τον σκότωσα! Και εξώφυλλο. Με μία γρατζουνιά, ναι. Φρανίτο, σήκωσε παρακαλώ. Στο είπα ψέματα για να ζηλέψεις. Το παιδί είναι δικό σου, δεν είναι του Μαυροκεφαλίδη. Α! Κλωτσάει, Φρανίτο, το παιδί σου κλωτσάει. Σήκω, Φρανίτο. Σήκω, είπα. Σήκω, Φρανίτο. Εδώ είναι η στιγμή που ανασταίνεσαι. Σήκω. Σήκω, Φρανίτο. Φρανίτο. Θαύμα. Αγάπη μου. Μου μύριζε κέτσαπ. Όχι, δεν είναι κέτσαπ. Είναι το αίμα της αγάπης μας, αγάπη μου. Φρανίτο, στο είπα για να ζηλέψεις. Το παιδί είναι δικό σου, δεν είναι του Μαυροκεφαλίδη. Είναι ο καρπός του ερωτά μας. Φρανίτο, Φρανίτο, τι έπαθε ρε παιδιά, Φρανίτο, εγώ στο είπα για να χαρίσει αγάπη μου, εγώ στο είπα για να χαρίσει αγάπη μου, θα γίνεις μπαμπάς βρε κουτό, θα γίνεις μπαμπάς και παθαίνει εγκεφαλικό. Φρανίτο, σήκω καλέ, σήκω, να τον παρατήσω, πέθανε Φρανίτο, πέθανε, λοιπόν,
Σουρεάλ τελείως. Πες μια είδηση. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά. Τώρα που το θυμήθηκα. Εσείς όσοι έχετε παιδάκι και θέλετε να, διακοσμηθεί το δωμάτιό του από τον Κωνσταντίνο Αργυρό ή από τους Ρεκ ή από την Ελένη Φουρέιρα, μπορείτε πάρα πολύ απλά να δηλώσετε συμμετοχή στη σελίδα, στη σελίδα της Αμίτα Μόσιον, να δηλώσετε συμμετοχή με το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ο σούπερ τυχερός. Εδώ, το παιδί σου. Μπορεί να είσαι εσύ ο σούπερ... Καλά, αυτό βασικά δεν φαίνεται σαν παιδί, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να είσαι εσύ ο σούπερ τυχερός, όπου θα κερδίσει τη μοναδική αυτή θετική εμπειρία, να του διακοσμήσει το δωμάτιό του ή ο Κωνσταντίνος Αργυρός ή η Ελένη Φουρέιρα ή η ΡΕΚ. Και όσοι από εσάς δεν κερδίσετε αυτή την ευκαιρία, δεν είστε χαμένοι, διότι... Αλλού κοιτάζω εγώ. Δεν είστε χαμένοι, διότι μπορείτε πάρα πολύ απλά με τη συμμετοχή σας να βοηθήσετε στο creative team του εκάστοτε τραγουδιστή που θα διακοσμήσει τα όμορφό σας μουσικό και θετικό υπνοδωμάτιο. Αυτή η παρέα τα βλέπει όλα θετικά. Μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Αγαπουλίτσα. Μπορώ να κάνω ένα Λάζαρο και να αναστατρεύω. Να αναστηθείς. Ναι. Κάτσε, περίμενε να πάω εγώ στη θέση μου έγκυος γυναίκα. Κάνε το Λάζαρο. Αραστήσου. Καλά, ε! Πρανίτο! Λοιπόν, βρήκα τι θα κάνουμε. Ναι! Θα αναπαραστήσουμε... πεθαίνω! ...τη ζωή μας σε τηλενουβέλα. Αυτό θα κάνουμε, παιδιά. Θέλεις να εγκαινιάσουμε μια καινούργια ενότητα, τέτοια. Πού είσαι, Φρανίτο! Μ' ακούς! Πεθαίνω! Εκεί κάτω, στο υπόγειο! Είμαι σε άλλο κόσμο τώρα! Λοιπόν... Πόρε, φίλε, πόσο κέπτσα πέρα. Θέλετε να πάμε σε είδηση? Έτσι. Μ' αρέσει πάντως αυτή έτσι, πώς να το πω, η εναλλαγή θεμάτων που έχουμε από την νουβέλα στην είδηση. Δηλαδή, έχεις ξαναδεί εσύ τέτοια ενημερωτική εκπομπή? Όχι, πες μου ρε Φράνη, το πόσο πρωτοτυπία είμαστε. Βρωμάς και τσαπίλα. Λοιπόν, πάμε στην αγωγή στη Γερμανία κατά του Εσουρού ή θέλεις να πάμε στο τεράστιο το μάτι? Στο τεράστιο το μάτι. Πάμε στο τεράστιο το μάτι. Λοιπόν. Ένα τεράστιο μάτι στην επιφάνεια του πλανήτη Δία. Ακούστε τι ακριβώς έγινε. Καλέ, μου το χαρτί σκουπίζεσαι. Φαίνεται του ρε παιδιά μια πετσέτα του Χριστιανού. Λοιπόν, τα διαστημικά παιχνίδια των πλανητών δημιούργησαν ένα τεράστιο μάτι πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη Δία, το οποίο απαθανάτησε το τηλεσκόπιο Hubble τον περασμένο Απρίλιο. Το μάτι του κύκλοπα δεν είναι τίποτα άλλο από τον δορυφόρο του Γιαννινίδη την ώρα. Ποιο είναι αυτό? Α, του Γανινίδη, συγγνώμη, την ώρα που περνάει πάνω από τη μεγάλη κόκκινη κοιλίδα του Δία. Η μεγάλη κόκκινη κοιλίδα είναι μια σούπερ καταιγίδα που εντοπίστηκε εδώ και σχεδόν 300 χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακαλύφθηκε ο πλανήτης από το τηλεσκόπιο του Gian Domenico Cassini τον Ιούλιο του 1665. Αυτή η γιγάντια θύελλα έχει πλάτος 40.000 χιλιόμετρα και χωράει δηλαδή δίπλα-δίπλα τρεις πλανήτες σαν τη Γη. Μπράβο τους! Μπράβο τους! Τι ανακάλυψη ήταν κι αυτό. Είδες. Εγώ τώρα θέλω να πω, σε ποιο του ενδιαφέρει αν ο Δία έχει ένα μάτι, έχει δύο ή έχει τρεις? Σε εμάς. Σολάκερ την ανθρωπότητα. Το μάτι που σχηματίστηκε εκεί πέρα νομίζω ήταν... δεν μπορούσαμε βέβαια, εμείς δεν έχει πατήσει άνθρωπος εκείνο τον πλανήτη, διότι είναι τρομακτικά μακριά. Αλλά... Το προαστιακό δεν φτάνει. Ούτε το προαστιακό, ούτε πέντε ζωές δεν φτάνουν για να ανεβείς εκεί πάνω. Ο μόνος πλανήτης που έχει πατηθεί, όχι πλανήτης, η Σελήνη δεν έχει πατηθεί μόνο από ανθρώπινο πόδι. Ναι. Δεν είναι πλανήτη. Είναι πλανήτης η Σελήνη, πώς λέγεται, δορυφόριος είναι. Σατέλιτε. Σατέλιτε, αυτό. Και ποιος ξέρει, ρε Σιφρανίτο, λες να υπάρχει ζωή στους πλανήτες? Εσύ πιστεύεις? Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ζωή κάπου αλλού. Πού? Δεν ξέρουμε τι ζωή υπάρχει. Εκτός του, ας πούμε, πλανητικού μας συστήματος, εκτός των πλανητών που υπάρχουν... Εγώ νομίζω που ότι... Που περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. Στο Σατούρνο υπάρχει κάτι. Ποιο Σατούρνο? Αυτό που έχει τους μετεωρίτους γύρω-γύρω-γύρω-γύρω που κάνουν σαν ένα δαχτυλίδι. Την Αφροδίτη λέει. Σατούρνο. Τι είναι το Σατούρνο? Σατούρνο, είναι αυτό το πλανήτη. Ρε εσύ, κάτι άσχετο. Τα Σατούρνο τα μαγαζιά είναι ισπανικά. Όχι. Τι είναι? Δεν ξέρω εγώ. Και το ίδιο λέγονται Σατούρνο.
Γιατί ξέρω εγώ. Α, μιας και το είπες. Σατούρν τι σημαίνει, είπες. Το πλανήτη. Πλανήτης είναι το Σατούρν. Όχι, το Σατούρν είναι το πλανήτη Σατούρνο. Γιατί πλανήτη είναι Σατούρν. Πλανέτα στα ισπανικά. Υπάρχει πλανήτης που λέγεται Σατούρν. Σατούρνο, ναι. Ποιος είναι αυτός ο πλανήτης, ρε παιδιά? Αυτό που έχει το δάχτυλο γύρω-γύρω. Τον Κρόνο. Ναι. Α, το λέει στα ισπανικά. Όχι. Στα φιλανδέσικα τα λέω. Στα αγγλικά το λες. Στα ισπανικά το λέω. Ω, να, στα ισπανικά το λέει, ρε παιδιά, όχι στα αγγλικά. Στα ισπανικά τα λέω. Συνεννόηση. Σατούρνο το λένε. Αλλά τώρα αυτό ότι το έχει βγει ένα μάτι. Και μα το έχει κρυθαράκια στα μάτια. Καλύτερα να το κάνουμε και το μάτι παρά το όνομα. Άσχετο. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Α, πάμε. Where you from? You sexy πράγμα, sexy πράγμα. Πιστεύω αυτό. Όχι, πάμε να το πω. So did you come alone? Είσαι ένα sexy πράγμα. Sexy thing you are. Sexy πράγμα είσαι εσύ. Πω, πω, αυτή η μετάφραση και αυτό τραγούδι. Πιστεύω στα θαύματα. Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε αγγίξει την τελειότητα που λέει και ο τόπος. Λοιπόν, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να αγγίξετε και εσείς την τελειότητα. Θα πρέπει να πάτε στο Αλούφων Πάρκ, διότι το Moonraker προσγειώθηκε. Το Moonraker. Πώς? Moonraker. Πώς? Moonraker. Πρέπει να τα πιω. Το Moonraker. Α, τώρα το κατάλαβα. Προσγειώθηκε και σας περιμένει στο Αλούφων Πάρκ να πάτε από εκεί να διασκεδάσετε. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα βρίσκεται στο Αλούφων Πάρκ. Γι' αυτό τρέξτε γρήγορα, γρήγορα να προλάβετε αυτή την ευκαιρία. Να σας πω ότι. Πώς το λένε, 17 γύρους το λεπτό εκτοξεύει, λέει, την αδρυναλίνη των 40 επιβατών στα ύψη. Κάνει 17 γύρους το λεπτό. Φαντάζεσαι. Δηλαδή βγαίνεις από εκεί πέρα και σαν να έχεις βγει από το πλυντήριο. Έχει εκτοξευθεί η αδρυναλίνη σου στο έπακρον, έτσι. Ωραίο. Πρέπει να πας να το δοκιμάσεις, αν είσαι και λάτρης. Εμένα έτσι, μ' αρέσουν όλα αυτά που κάνουν του γύρω, Λούνα Πάρκ, γύρω, πήγαινε. Σου βάλουν το κεφάλι προς τα κάτω και μετά πάει σφαίρα και φουμ. Ωραία είναι. Και πας και ξεδίνεις, ρε παιδί. Μήπως πάμε το Σάββατο. Και δεν πάμε. Να ξεδώσουμε. Πάμε και σε ένα κομμάτι τώρα που το θυμήθηκα. Και ερχόμαστε. Γιατί βάλαμε αυτή τη μουσική? Κοίτα, κοίτα, κοίτα το συγχρονιστικό τώρα αυτό που κάνει το χορό. Καλά, από πρωτοτυπία και από χορευτικές φιγούρες, άλλο τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βάλαμε αυτή τη μουσική όχι τυχαία, αλλά τη βάλαμε για να σας ανακοινώσουμε κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, διότι το 106,2 Mad Radio παρουσιάζει το μεγαλύτερο house party όλων των εποχών. Τι σημαίνει αυτό? Οι live zones events μαζί με τους Putem Hide Productions. Πώς? Putem Hide Productions. Όχι, όλα μαζί, δεν κατάλαβα καλά. Οι live zone events μαζί με τους Putem Hide Productions. Μπράβο. Ενώνουν τώρα, τις δυνάμεις τους για να παρουσιάζουν κάθε Κυριακή το Cyrus στο Y. Το Cyrus, Μαϊλή. Ναι, Cyrus. Circus, πώς λέγεται, ρε παιδί μου. Το Circus αυτό. Το Circus. Λοιπόν, στο Y Sleep στο Γκάζι. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε σε αυτή την όμορφη παρέα και αν είστε λάτρης της house μουσικής, μπορείτε λοιπόν να πάτε στο White Sleep στο Γκάζι. Οι πιο διάσημοι Έλληνες DJs θα παίζουν εκεί πέρα, σας περιμένουν στο καινούριο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο του White Sleep. Θα έχει ακροβάτες, θα έχει ειδικά διαμορφωμένος αυτός χώρος που σας είπα. Αυτή την Κυριακή στις 2.11 θα κάνουν ένα τρομερό party playman όπου θα αφήσουν εποχή. Αυτό είναι το δεν θα έρθει με Λιζάιρους. Όχι, η Σάιρους δεν θα έρθει στο Σίρκους, έλα ωραία. Λοιπόν, να σας πω μόνο το τηλέφωνο των κρατήσεων. Είναι 210-3476-856. 210-3476-856 για όσους από εσάς θέλετε να πάτε να απολαύσετε όλους αυτούς από κοντά. Λοιπόν, κουτσινάκι, έλα ωραία, αυγά σου καθαρίζουν. Γεια σας, μπορείτε να μου κρατήσετε την τσάντα. Ποια τσάντα, μωρέ? Τηλέφωνο κρατήσεων. Όχι, είναι. Τηλέφωνο κρατήσεων είπα, ναι. Ναι, τηλέφωνο κράτησης. Για να πάρεις να τους πεις ότι θα έρθω να σου κρατήσουν. Σ' αγαπώ, Σάιρους. Λοιπόν, Ζουζούνη μου, θέλεις να πάμε στο ποιες είναι ιδανικές χώρες για μια γυναίκα? Ναι, θέλεις να πάμε. Θέλω να δω. Πάμε εδώ. Ναι, όμως Ελλάδα δεν είναι.
Θα δούμε τώρα τη λίστα. Σου το λέω από τώρα. Λοιπόν, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παγκοσμίως αναδεικνύει η έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με τις σκανδιναβικές χώρες να κρατάνε, όπως ήταν αναμενόμενο, τις πρώτες θέσεις. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Εμένη, το Πακιστάν, το Τσάντ, η Συρία, αλλά και το Μαλί. Για να μείνουν. Στον τομέα ισότητα δεν τα πάει καλά η Ελλαδάρα μας, που βρίσκεται στην 81η θέση, πέφτοντας πολλές θέσεις από το 2006. Και οι χώρες κρίθηκαν, να πούμε, με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως οι δείκτες των γυναικών για την υγεία, η πολιτική τους ενδυνάμωση, η συμμετοχή τους στην οικονομία της χώρας, αλλά και το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Μιλάμε τώρα για αυτά τα κριτήρια. Να, στις τελευταίες θέσεις είναι η Γιαμενή, θέσεις, Ιράν και τα λοιπά. Ναι. Α, εντάξει, άκουσα άλλο πράγμα. Όχι, όχι. Και είναι λογικό, διότι σε αυτές τις θέσεις ο ρόλος της γυναίκας είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένος. Δεν υπάρχει γυναικεία ισότητα επουδενής σε αυτές τις χώρες. Βλέπουμε δηλαδή δυστυχώς ότι ακόμα και οι γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει στο αμάρτημα της μοιχείας να τις λιθοβολούν, κάτι δηλαδή ας πούμε τριτοκοσμικές και εξοργιστικά παλαιοληθικές καταστάσεις, όπου πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει πλέον στις εποχές μας, ρε παιδιά, να ξεκολλήσουν το μυαλό τους λίγο σε αυτές τις χώρες και να πάνε μπροστά. Πώς τις φέρεις έτσι της γυναίκας? Η γυναίκα είναι ένα ιερό πλάσμα. Ναι, και το λέω ιερό και το πιστεύω, διότι είναι αυτή που φέρνει στη ζωή, αυτή που κυοφορεί το παιδί, το μέλλον, που διαιωνίζει το είδος. Πρέπει να την έχουμε, να την αγαπάμε τη γυναίκα και να τη χτυπάμε μόνο με τριαντάφυλλα. Να γίνει τραγουδίστρια μπουζουκιών. Όχι. Μπορεί να το πει και έτσι, να έχει το δικαίωμα και σε αυτές τις χώρες να γίνει μια γυναίκα τραγουδίστρια. Γιατί όχι. Ήθελα εγώ να πω κάτι. Είδατε την είδηση τις προάλλες, μια κοπέλα στον Ιράν που είχε σκοτώσει τον άνδρα που προσπάθησε να τη βιάσει. Ναι, να τη βιάσει. Και πήγε ο πατέρας της ίδιας εκεί στο δικαστήριο αυτό που κάνουν. Και ήταν ο πρώτος που δεν τη συγχώρησε. Έλεγαν ότι ο πατέρας σου συγχωρεί. Τότε δεν θα πεθάνεις, θα βρεις μόνο φυλακή. Απίστευτο. Και πήγε ο πατέρας, δεν σε συγχωρώ, και την σκότωσε. Υποτίθεται ότι με πέτρες, αυτό που κάνουν μέσα το τέτοιο. Μέσα στο λάκκο και την πέτρα. Όπως η προσπάθεια να κάνουν με τη Μαρία... Με τη Μαρία Κάπκεϊκ. Υποτίθεται ότι αυτή... Μαγδαλένες έχει να κάνει Κάπκεϊκ. Είχε απατήσει τον σύζυγό της, δεν ξέρω τι ήτανε, και όντως πήγε πρώτος παιδιά, είναι δυνατόν ο πατέρας της, και έριξε πρώτος την πέτρα. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω γιατί, πώς συμπεριφέρονται μερικοί άνθρωποι έτσι. Προφανώς και δεν νιώθει τίποτα, άξεστος θα ήταν, με συγχωρείτε πολύ που το λέω, αλλά πραγματικά δηλαδή δεν είναι εν έτη 2014 συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πάμε σε ένα break. Ντροπή σας, κύριε! Πάμε σε ένα break. Με το Μαυροκεφαλίδη, αλλά μπορεί να τα ξαναφτιάξει με το Φραν και ο Μαυροκεφαλίδης ξανά με την Ευαγγελία. Επίσης η Ευαγγέλο περιμένει δίδυμα. Πού είναι η Ευαγγελία να τα ακούσω αυτό? Τα ακούει. Η καινούργια είδηση, παιδιά. Η καινούργια είδηση. Ο φίλος μας ο Κώστας γράφει ένα σενάριο για μια σειρά στην οποία είμαι αντώ. Έχουμε μπλέξει όλοι τα μπουκιά μας, κύριος. Έχει μπλέξει με... Έχω μπλέξει με το Μαυροκεφαλίδη, με το Γιώργαντα, και οφορώ το πέμπτο παιδί του Φραν. Εσύ περιμένεις τα δίδυμα του Μαυροκεφαλίδη, ναι. Πολλά θρίλερς, λέει ο Κώστας. Δεν ξέρω, πραγματικά, δηλαδή, ρε Κωστάρα, έχεις η φαντασία σου, δηλαδή, βλέπεις πολύ τηλεόραση. Εγώ θέλω να πω στον Κωστάρα με πάρα πολύ αγάπη. Ρε Κώστα, μας λέει συνέχεια ότι τώρα είσαι λίγο αρρωστούλης. Δεν κουράσου λίγο. Δεν άφησε το μυαλό να ξεκουραστεί. Εγώ λέω να αφήσει λίγο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, γιατί του έχουν κάψει τον εγκέφαλο του Κώστα. Δηλαδή, ρε Κωστάρα, δηλαδή. Λες να είναι ο επόμενος Παπακαλιάτης ο Κώστας. Κώστα, λες να είσαι ο επόμενος Παπακαλιάτης. Το έχεις την πλοκή το σενάριο. Ούτε σε άλλο δηλαδή. Κάνει να περνάμε ωραία. Εμένα με έχεις κάνει κουνέλα, λες και έχω γεννήσει 5, 6, 7, 8 παιδιά. Τα κουνέλια γεννάνε τόσα παιδιά. Στο πέμπτο σου παιδί, λέει, είμαι τώρα. Άστα να πάνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε μια ειδησούλα. Ναι, πάμε. Πάμε στην τελευταία μας και στην καλύτερη μας είδηση. Ναι. Τρόπος του λέγγιν. Η οποία λέει ότι το πολύ γάλα τρόπος ίσως... Τρόπος του λέγγιν. Ναι. Ότι το φοράς πολύ... λέγγιν. Δεν φοράς λέγγιν. Όχι, παιδί. Τι σχέση έχει το λέγγιν? Ότι και καλά...
δεν είναι legging, είναι τρόπος του legging. Legging απαρέμφατο. Σέκαψα. Τέλος πάντων, θα σου εξηγήσω μετά. Η μεγάλη κατανάλωση γάλακτος μπορεί να συνδεθεί με αυξημένο αριθμό παιδιά καταγμάτων, αλλά και πρόωρων θανάτων, σύμφωνα με την έρευνα Σουηδών επιστημόνων που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό New Scientist. Άι, που! Και η... Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό το επικαλείται η εφημερίδα Independent. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο αυξημένος κίνδυνος μπορεί να οφείλεται υψηλά επίπεδα γαλακτόζης, η οποία προέρχεται, λέει, από διάσπαση της λακτόζης, δύο μορφών σαχάρου που περιέχονται στο γάλα και οι οποίες, όπως έχουν δείξει προηγμένες μελέτες σε πειραματόζωα, αυξάνουν το οξυδοτικό στρες και τη χρόνια φλεγμονή στον οργανισμό. Ρε, καλά μου το έλεγε ο αδερφός μου και εγώ δεν τον πίστευα. Ξέρεις τι μου είχε πει ο Χάρης. Τα γάλα δεν είναι καλά. Μόνο στα πρώτα χρόνια για τα κοκαλάκια είναι καλό. Ισχύει. Μετά είναι πολύ κακό. Έχει λίπος. Πίνω πολύ γάλα, ρε Σιφράν. Πάρα πολύ γάλα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα μου αν δεν πιω γάλα. Τι. Τι έβαλες. Έδινες μου ανοίχτα το στόμα. Το γάλα αυτό το λιπαρό ή αυτό που είναι με νερούλι. Το λιπαρό. Με δημητριακά. Πώς θα τα φάω τα δημητριακά μου, ρε εσύ. Με γιαούρτι. Δεν μπορώ. Α, και το γιαούρτι γάλα είναι. Εντάξει, το γιαούρτι δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι περιέχει μέσα και μαγιά. Αλλά μου είπε ο αδερφός μου ότι άμα λέει. Είναι μάγκας. Ναι, επειδή τα ψάχνει, μωρέ, έχει σπουδάσει και τέτοιο. Ναι. Μια διατροφή σωστή δεν κάνει. Επειδή βαριέται γι' αυτό. Μου έχει πει ότι άμα λέει πίνεις πολύ γάλα, στο παχύ σου έντερο αναπτύσσεται μία. Απ' έξω μία. Πώς μου το είπε, ρε παιδιά. Δεν θέλω να το πω τώρα έτσι πολύ απλά λαϊκιστή. Μην το πεις λαϊκιστή, πες το μπόρι Αθηναίο. Μου είπε ότι κάνει πάρα πολύ κακό, λέει, στο παχύ μας έντερο. Και τα παιδιά που είναι μικρούλια, που πρέπει να πίνουν γάλα, πίνουν από τη μαμά τους επειδή έχουν αντισώματα. Μέσα αυτά εννοείται ότι πρέπει να πίνουν και κατά τη διάρκεια που μεγαλώνουν και στα παιδικά τους χρόνια, για να τα κοκαλάκια τους έτσι να αναπτυχθούν. Αλλά εμείς οι ενήλικες τι κάνει, λέει, να πίνουμε γάλα, ρε εσύ. Τι ώρα που είναι η γάλα. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς γάλα. Εμένα μου αρέσει κρύα με κακάο. Κρύο με κακάο. Ωραίο είναι και το. Ναι. Και η σοκολατίτσα. Ναι. Το κακάο. Μπορείς να φανταστείς εσύ μωρή τη ζωή σου χωρίς γαλατάκι. Επειδή είναι 100 χρονών, λέει. Πόσο? Είπε ότι είσαι 100 χρονών. Ακόμα δεν είμαι 26. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες παίρνουν τσάι, Βρεϊβάν. Δεν παίρνουν γάλα. Τα μικρά παιδάκια παίρνουν γάλα. Κοίτα εδώ. Ακόμα δεν είμαι ούτε καν 26. Μαγουλάκι. Ρεφτάρι, εδώ. Κοίτα υγεία. Κάνε. Αχ, να σου ρίξω μία. Ναι. Δυνατή. Όχι πολύ δυνατή. Όχι. Να εκτονωθώ. Ναι. Αχ, να, πάρ' τη. Αυτό δεν ήταν δυνατό. Πιο δυνατή. Ναι. Α! Το βάρισα. Δεν ντρέπεσαι. Έλα, ρίξω μου και εσύ μία, όχι δυνατή. Φυσικά, Όχι. Έλα, ρίξε μου μία. Αφού είναι άσχημο στις γυναίκες. Έλα, ρίξε μου εδώ, να. Όχι. Εδώ. Όχι, εντάξει. Δεν κάνω τέτοια. Γιατί τον έκανα, μωρέ, έλα, σε εγώ δεν κάνω φυλάκι. Τέτοια. Να σου δώσω ένα φυλάκι. Όχι. Όχι. Πες τα παιδιά που μπορεί να μας δουν. Όχι. Μπορείτε να μας δείτε, παιδιά, στις 8 η ώρα στο Best of μας. Μπορείτε να μας δείτε επίσης 1:30 εδώ, λεζόντανα κάθε μέρα. Αυτουλίνια μου, όμορφα. Στην Κύπρο μπορείτε να μας δείτε στις 7 η ώρα το απόγευμα και. youtube.com καθώς μάτι δίκρυς στο YouTube. Τι ώρα που τα είπες σήμερα. Όχι μεν το, θα μου πεις κραγιόν τώρα. Τα λέμε αύριο, παιδιά, φιλάκια. Τώρα πώς θα πάει στον δρόμο.